Κύριε Πρόεδρε, ακούσαμε αρκετές υπερβολές. Ο κύριος Αμυράς είπε κάνανε μαύρα μάτια να με δούνε από τότε που τελείωσε το Eurogroup. Να σας θυμίσω ότι το Eurogroup ήταν τη Δευτέρα και ήμασταν στις Βρυξέλλες Δευτέρα και Τρίτη και άρα ούτε η συγχωρημένη η μανούλα μου δεν θα έλεγε για μια μέρα ότι δεν έχει να με δει, ότι έχει να με δει μια μέρα, αυτό είναι μαύρα μάτια. Να σιγουρευτούμε. Αλλά ο κύριος Δένδιας το πήγε λίγο παραπάνω. Ο κύριος Δένδιας είπε ότι μια μέρα που δεν με έχει δει μπαίνει συνταγματικό θέμα. Όταν μιλούσε ο κύριος Δένδιας είχα ένα ντεζαβού. Γιατί είχα ένα ντεζαβού, γίναγε γύρω μου, τι γινότανε. Και μετά το θυμήθηκα ότι ξύπνησα όπως ξυπνάω για να έχω ένα ευχάριστο πρωί με τον κύριο Παπαδημητρίου και με τον κύριο Πορτοσάλτε και είπαν ακριβώς αυτό που είπε ο κύριος Δένδιας. Ότι μπαίνει μεγάλη, με ακριβώς τα λόγια του. Δεν ξέρω αν εσείς δίνετε γραμμή στο Sky, το Sky δίνετε σε εσάς γραμμή, αλλά είπατε ακριβώς τι είπε. Αλλά ότι υπάρχει συνταγματικό θέμα. Υπάρχει συνταγματικό θέμα ότι δεν ήρθα την Τετάρτη στη Βουλή. Νομίζω είναι τόσο μεγάλη υπερβολή ακόμα και για τη δικιά σας την παράταξη. Δύο διορθώσεις, κύριε Δένδια. Στη φιλοσοφία η πρόταση «ο Χ κάνει το Α» είναι τελείως διαφορετική από την πρόταση «ο Χ είναι ο μόνος που κάνει το Α». Είναι δύο διαφορετικές προτάσεις. Ότι ο κύριος Τζανακόπουλος αντιπροσωπεύει την κυβέρνηση δεν σημαίνει ότι μόνο ο κύριος Τζανακόπουλος αντιπροσωπεύει την κυβέρνηση. Αυτή είναι μια μικρή διαφορά. Αλλά ίσως αυτό δεν είναι το σημαντικότερο. Το σημαντικότερο είναι ότι δεν ξέρετε καν τους θεσμούς της Ευρώπης και πώς δουλεύουν. Το QE είναι απόφαση της Εκουτού που δεν ούτε μπορεί να το παζαρέψει, ούτε μπορεί να σου δώσει εγγυήσεις, ούτε μπορεί να συζητήσει με σένα για αυτό το θέμα. Το QE είναι μια ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που παίρνει την απόφασή της για νομισματική πολιτική. Βλέπω ότι ο κύριος Μηταράκης σας το εξηγεί ότι έχει δίκιο, ότι έχει δει. Κύριε Υπουργέ, μη διακόπτε, παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ. Κύριε Δένδια, δεν το ξέρετε το καταστατικό της Εκουτού, είναι προφανές, γιατί δεν θα μπορούσατε να πείτε αυτό που είπατε. Αυτό που ήτανε θα γελούσε ο Ντράγκη αν το άκουγε. Αυτό που είπατε θα γελούσε ο Ντράγκη. Αλλά επειδή συνεθίζετε να λέτε ότι όλοι λένε ψέματα, δεν το έλεγε πάντα η Νέα Δημοκρατία. Από τότε που κάνετε συμμαχία, μάλλον με τον κύριο Γεωργιάδη είναι αυτό το στυλ. Ότι ό,τι λένε οι άλλοι είναι ψέματα και αντί να κάθετε και να κάνετε πολιτική αντιπαράθεση. Δεν σας θυμά ότι είπατε ότι λέμε ψέματα 6 φορές. Αλλά πρέπει να πω ένα καλό. Δεν ξέρω τι θα καταφέρω στη διαπραγμάτευση εγώ και η διαπραγματική ομάδα, αλλά τουλάχιστον αναβαθμίζουμε τις λογοτεχνικές σας αναφορές. Με χαρά ακούω ότι και Mark Twain, ξέρετε, και Bob Dylan, οπότε ο Υπουργός Οικονομικών τουλάχιστον έχει καταφέρει κάτι σε αυτή την αίθουσα. Ευχαριστώ πολύ.